Δυο χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Η Ρόζα. Ολόκληρο κεφάλαιο αφιέρωσα στο βιβλίο μου για τη μικρή Ευρεοπούλα, που η σοβαρή της εμφάνιση και οι μετρημένοι τρόποι της δεν σε προδιέθεταν για αυτά που κρυβόντουσαν από πίσω, για το πάθος και την επανάσταση. Και τι κολακευτικό, το είδωλό της ήμουν εγώ. Χάρηκα που δεν έγινε τελικά χθες βράδυ ο αραβόνας Σωτηράκη. Τι χαζός που είμαι. Κάνω σαν τον καταδικασμένο σε εκτέλεση που θέλει να καθυστερήσει έστω και μια μέρα το αναπόφευκτο. Αργά ή γρήγορα θα της φορέσει το δαχτυλίδι. Και αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί αυτό θα την κάνει ευτυχισμένη. Και εγώ θέλω να είναι ευτυχισμένη. Μόνο αυτό θέλω. Παρακαλώ. Με ποιον είστε, κύριε Διευθυντά? Ολομόναχος, όπως βλέπεις. Αν κόλλησες το αυτί σου την πόρτα που θα το κόλλησες, έλεγα απ' έξω ένα ποίημα που θέλω να διδάξω αργότερα στα κορίτσια. Τα κορίτσια δεν θέλουν ποίημα, κύριε Διευθυντά. Θέλουν αυτό, το λατινικό που λέτε. Post verba verbera. Grost verta verbera, αυτό. Και μία εξ αυτών θέλει και κρέμασμα. Τι λες, επιστάτα? Τι έκαναν πάλι, μωρέ Παρθένε? Για το Παρθένε, για μία εξ αυτών, δεν παίρνω όρκο. Ποια είναι αυτή η μία? Τι συμβαίνει? Κύριε Διευθυντά, πήγα στο θέατρο χθες το βράδυ. Γιατί αυτός ο αναθεματισμένος, ο Θεό Κράγιοβιτς, περνάει κομμουνιστικά μηνύματα με τα νούμερά του και έβγαλα μεγαλύτερο λαβράκι. Λέγε, περιμένω. Τι συνέβη? Άκουσα ότι κάποια δελγιανιάδα το σκάει κρυφά και πηγαίνει και τραγουδάει στην παράσταση. Τι! Είσαι με τα καλά σου! Μια χαρά είμαι. Αλλά δυστυχώς όταν πήγα εγώ, είχε φύγει η μικρή, γιατί είχε τελειώσει το νούμερό της, η Σεβιλιάνα. Ποιο νούμερό της? Ποια Σεβιλιάνα? Τι μου λες τώρα? Ότι μαθήτρια του Δελιανίου Παρθελαγωγίου βγαίνει κρυφά στο σανίδι. Χριστός και Παναγία. Άκουσα μια θεατρίνα που το έλεγε. Προσπάθησε μετά να τα μπαλώσει. Εγώ έκανα ότι το έχαψα και μετά σταμάτησα τις περαιτέρω ανακρίσεις. Γιατί? Για να την πιάσουμε σήμερα το βράδυ. Επαυτοφόρο, κύριε Διευθυντά. Νοκία, τι έπαθες? Κοιμαζόρθια. Από χθες το απόγευμα κοιμάμαι. Έχει πιάσει μια υπνηλία και δεν μπορώ να συνέλθω. Τι θα κλέψεις? Το μπουκαλάκι με τη Βαλεριάνα. Γιατί έχεις αϊπνίες? Θέλω να ρίξω λίγες σταγόνες στο τσάι της Λουκίας. Από όταν δηλαδή σε αυτή την κατάσταση δεν έχεις καμία όρεξη να φας το ψωμί με τη μαρμελάδα. Άρα... Πάρτι. Είσαι φίλη. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Πίνει από την κούπα σας ηλιλικά? Όχι, τις έχουμε και δικό της πιατάκι. Καλέ, κατεβάστε τη από το τραπέζι. Έτσι και μπει ο κύριος διευθυντής, τη βλέπω σε άλλο μαχαλά τη λιλίκα. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα, Στεφνίδη. Καλημέρα, κοκόνα μου. Η άλλη η κοκόνα, η ματμαζέλ Κλέρ, που είναι? Α, δεν θα κάνει σήμερα τα μαθήματά της. Και τα κορίτσια στις ώρες της θα πρέπει να κάνουν εργόχειρο μόνες τους. Γιατί είναι άρρωστη? Άρρωστη δεν είναι, αλλά χθες δεν κατάφερε να κλείσει μάτι όλη νύχτα. Δεν έβρισκε, βλέπεις, αυτό το μπουκαλάκι με τη Βαλεριάνα. Και πιο πολύ από τον εκνευρισμό της δεν κοιμήθηκε καθόλου. Πρέπει να το επιστρέψεις το συντομότερο. Όχι σήμερα. Γιατί όχι σήμερα? Η ματμαζέλ θα είναι στον γειτόνα όλη την ημέρα. Όχι. Γιατί κάποια άλλη πρέπει να κοιμηθεί σήμερα όλη νύχτα. Τι είναι αυτά που λες, Ρόζα? Πρέπει να σου μιλήσω. Φυσικά και πρέπει να μου μιλήσεις. Πάμε.
ομάδα που αφήσατε μπορώ να... Μπορείς. Πού πάτε, Δεσποινίδες, τελείωσε το πρωινό? Εμείς φάγαμε και θέλουμε να διαβάσουμε λίγο πριν την προσευχή. Μάλιστα, πηγαίνετε. Μη σηκώνεστε οι υπόλοιπες, τη Σουλτάνα θέλω. Εμένα, αφεντικό, τι με θέλετε? Θέλουμε να σε ανακρίνουμε, Ζεμιρνιά. Τι? Δεν σας αφορά, Δεσποινής. Συνεχίζετε το πρωινό σας. Σουλτάνα, χθες που ο Δήμος βρήκε αυτό το κομματάκι φάσματος καρφωμένο στην Καγκελόπορτα, μου είπες ότι σκίστηκε από δικό σου φόρεμα και ησύχασα. Απέκλεισα το ενδεχόμενο κάποια μικρή να πηδάει τα κάγκελα. Μάλιστα. Μου είπες όμως την αλήθεια? Ναι, να σε χαρώ. Σίγουρα, Σουλτάνα. Σίγουρα δεν θέλεις να καλύψεις κάποια από τις μικρές? Σίγουρα. Φέρουμε εδώ το φόρεμα που σκίστηκε. Ποιο? Το φόρεμά σου, λέω. Εκείνο που πιάστηκε στα κάγκελα. Το μάνταρες? Όχι, γιατί είχε σκιστεί τόσο άσχημα που θα φαίνονταν το μπάλωμα και το πέταξα. Και θες να το πιστέψω αυτό? Ότι εσύ με ροκαματιάρα γυναίκα πέταξες ένα φόρεμα που θα μπορούσε να το φοράς έστω πρόχειρα για να κάνεις τη λάτρα? Φτωχιά μπορεί να είμαι, αλλά είμαι και κοκέτα. Και έπειτα, εσένα προστατεύω, αφεντικό. Τι εννοείς? Ένα, θέλετε να λένε ότι με έχετε κουρελού στη δούλεψή σας? Άστα αυτά, προσφυγίνα. Πες μας την αλήθεια με το καλό, γιατί θα περάσω σε άλλα μέσα και τότε σίγουρα θα τα ξεράσεις όλα. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Αυτό μας έλειπε τώρα, να φέρετε και τίποτα ασφαλίτες να μας δίνουν εδώ μέσα. Αλλά τι, γιατί φέρετε, αφού τον έχουμε εδώ μπροστά μας? Σας παρακαλώ, Δεσποινής. Όχι, εγώ σας παρακαλώ. Μα πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, να μπορείτε να ανακρίνετε μια γυναίκα που σας είναι τόσα χρόνια πιστή και στο παρθεναγωγείο και στο σπίτι σας? Πάντα πασιονάρια. Πάντα υπερασπίστρια των αδυνάτων. Πάντα. Σουλτάνα, δεν θα συνεχίσω την ανάκριση. Απλώς κοίτα με στα μάτια και πες μου ότι λες την αλήθεια. Αυτό μου αρκεί. Λέω την αλήθεια. Πάμε, Δήμο. Μην την πιστεύετε, κύριε Διευθυντά. Όλοι τα ίδια λένε, αλλά ψεύδονται. Ας τις βάλουμε και ένα βραστό αυγό κάτω από τη μασχάλη, να τα ξεράσει όλα. Πάμε, βρε πουλήσαξες, πιάμε τα βραστά αυγά. Πάμε. Σχώραμε, Θεέ μου. Αλλά το ψέμα δεν είναι κακό, άμα είναι να προστατέψω ένα από τα κορίτσια μας. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνεις. Και σταμάτα να ετοιμάζεις βαλίτσες, θα τρελαθώ. Και τι θα κάνεις, θα με καρφώσεις? Εσύ ειδικά δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό. Το ξέρω. Και θα ακολουθήσεις έτσι ένα τσούρμο θεατρίνων προς το άγνωστο? Εσύ έχεις μεγαλώσει τα πούπουλα, Ρόζα. Το άγνωστο με γοητεύει. Είμαι μποέμ. Δεν είσαι μποέμ, ανόητη και ανώριμη είσαι. Όσο για τα πούπουλα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Δεν σε ενδιαφέρουν τώρα που τα θεωρείς δεδομένα. Αν όμως χάσεις την ασφάλεια των γονιών σου, τη μανούλα σου τη σκέφτηκες? Αν του ζητούσα να γίνω θεατρίνα, ο πατέρας μου θα με πάντρευε και ούτε που θα το συζήταγε. Ενώ όταν του φέρω προτετελεσμένου, όταν δουν ότι είμαι αποφασισμένη, τότε ίσως η μητέρα μου στη λαχτάρα της να με ξαναδεί, πείσει το πατέρα μου να με αφήσει να κάνω αυτό που θέλω. Είσαι σίγουρη ότι είναι αυτό που θέλεις? Το ήξερα πάντα μέσα μου. Αλλά ειδικά από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο σανίδι, κατάλαβα ότι το θέατρο είναι το σπίτι μου. Δεν μπορώ να σε αφήσω να φύγεις έτσι. Μα θα είμαστε πάντα φίλες, Αλίκη. Θα σου γράφω από όπου και αν βρίσκομαι. Και αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως τα έχω σκεφτεί, θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Θα ξαναβρεθούμε σίγουρα, αλλά στον άλλο κόσμο μάλλον. Γιατί σένα θα σε σφάξει ο πατέρας σου σίγουρα, αλλά και εμένα θα με σφάξει ο δικός μου. Γιατί συνεχίζω να βλέπω τον Παύλο. Τι? Οπότε ελπίζω ο παράδεισος των χριστιανών και των Εβραίων να είναι ο ίδιος. Λοιπόν, άκουτε, ο. Σκέπτομαι τα κορίτσια να πηγαίνουν προς το βάθος χορεύοντας. Κι εγώ έτσι να έρχομαι στη σκηνή αγκαζέ με τα γόρια, τραγουδώντας. Αχ, Μαρή, μουζέτα φρατικό φρατζόλα, αχ, Μαρή. Ναι, μήπως να βγω κι εγώ να κάνω τη φρατζόλα? Γιατί δεν βλέπω την παρλάτα μου να μπορώ να την πω. Εννοείται. Από τη στιγμή που μας μυρίστηκε ο ασφαλίτης, φοβάμαι μην κλειστούμε και στην Μπουζού. Δεν μου λες, εκείνο το θέμα με τη Ρόζα τον μπουρδουκλώσατε? Ναι. Μόνο για καλό και για κακό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την ειδοποιήσουμε να μην ξανάρθει. Αυτό αποκλείεται. Θα έρθει. Και όχι μόνο απόψε. Μα αφού αύριο φεύγουμε. Μακάρι να δεχτεί να έρθει μαζί μας τελικά, ε. Τι? Έκανες το κοριτσάκι τέτοια πρόταση? Ναι. Ξέρεις πως λέγεται αυτό, Ζωζό? Αυτό λέγεται απαγωγή ανηλίκου. Άμα τη βρουν. Που δεν θα τη βρουν. Σύνελθε, Ζωζό. Λέγαμε ότι θα βρούμε τον πελά μας από το πολιτικό μου νούμερο και τελικά εξαιτίας θα μας χώσουνε μέσα. Τη λατρεύω. Μα ούτε καν
καν τη γνωρίζεις. Δύο φορές την έχεις δει όλο και όλο. Αλλά ξέρω εγώ γιατί αυτή η αιμονή. Σου θυμίζει. Ναι. Ναι, Τεό. Μου θυμίζει το κοριτσάκι μου. Και όχι μόνο τα κόκκινα μαλλιά, αλλά και το βλέμμα είναι το ίδιο. Μόνο που δεν είναι δικό σου το κοριτσάκι, είναι αλλών το κοριτσάκι. Γιατί το δικό σου το κοριτσάκι σε απαρνήθηκε. Αφού δούλευα 14 παραστάσεις τη βδομάδα επί χρόνια, οργώνοντας όλη την Ελλάδα, και αφού ανέχτηκα στο κρεβάτι μου τον κάθε λαδέμπορο και λαχαναγορίτη για να σπουδάσει τις καλόγριες, αγάπησε ένα λιμοκοντόρο που την παντρεύτηκε. Μένα και μόνον όρο, ε. Μην τα θυμάσαι αυτά πια. Ναι. Να λένε παντού ότι είναι ορφανή. Να διαγράψει τη Ζωζοφλόρινς από τη ζωή της. Γιατί η αρτίστα του Πουλουκιού δεν χωράει στα σαλόνια του ξυπασμένου και της οικογένειάς του. Μην τα θυμάσαι, σου λέω. Να εύχεσαι μόνο να είναι καλά. Το εύχομαι, Τεό. Αλλά πονάω. Πονάω πολύ, ε. Κυρία Ζωζό, ήρθε ένας μπάρμπας και σε ζητάει διακαώς. Και επειδή ο θεατρώνης είπε ότι ο μπάρμπας είναι προύχοντας εδώ, τον πέρασα στο καμαρίνι σου. Αχ, πότε θα γεράσω να γλιτώσω από τους υποψήφιους αγαπητικούς. Δεν θα το σχολιάσω. Παύλο, εσύ σφυρίζεις. Ναι, γιατί πειράζει. Τι να πειράζει, το αντίθετο. Η Μανούλα θέλει να βλέπει το σπλάχο της χαρούμενο. Εντάξει. Κάτσε δύο λεπτά. Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη να διαβάσω. Καλά, εκεί θα μείνει η βιβλιοθήκη. Δεν θα φύγει, πας πέντε λεπτά αργότερα. Έλα να κάτσουμε. Θέλω να σου πω κάτι σοβαρό. Καλά. Λοιπόν, ακούω τι θες να μου πεις. Όχι. Εσύ θα μου πεις. Όχι, εσύ θα μου πεις. Είπες ότι θες να μου πεις κάτι σοβαρό. Όχι. Εσύ θέλω να μου πεις κάτι σοβαρό. Με κοροϊδεύεις. Θέλω να μου πεις το λόγο που είσαι χαρούμενος. Υποπτεύομαι ότι μετά από κλειδονισμούς θα πάτε μια χαρά με το πρόσωπο. Με ποιο πρόσωπο? Εσύ θα μου πεις. Α, εκεί το πηγαίνεις. Πού αλλού? Φεύγω αυτή τη στιγμή. Βιάζεσαι να πας στη Λουκία, ε? Σε ποια? Α, μην κρύβεσαι. Το ένστικτο της μάνας δεν πέφτει έξω. Η Παπαδογιαννάκη είναι το πρόσωπο. Και να υπήρχε πρόσωπο, η Παπαδογιαννάκη δεν θα ήταν ποτέ. Γιατί υπάρχει πιο πλούσιο κορίτσι στο Δελιγιάννιο? Όχου. Ελπίζω πάντως το κορίτσι που έχεις ερωτευτεί εκτός από πλούσια να είναι χαριτωμένη και ζωντανή σαν τη Λουκία μας. Ευχαριστώ. Αυτό θα πει, κοιμάται όρθια. Παπαδογιαννάκη. Παπαδογιαννάκη, λέω. Δεν τρέπεσαι καθόλου, κορίτσι μου, δεν έχεις τσίπα πάνω σου. Καλά να κοιμάσαι στο θρανίο. Αλλά εδώ μπροστά μου στον πίνακα. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά. Δεν το θέλω. Αλλά από χθες το απόγευμα κοιμάμαι συνέχεια. Κάτι έχω. Δεν είναι θέαμα αυτό για Δελιγιαννιάδα. Να πας στον κοιτώνα σου να κοιμηθείς. Αποβάλλεσαι. Μάλιστα. Εξαιτίας σου την απέβαλε. Ναι, μας έχει κάνει τόσο πολλά η Λουκία που δεν αισθάνομαι τύψεις. Τι ψιθυρίζετε εσείς εκεί? Τίποτα. Λοιπόν, ποια θα έρθει να λύσει την άσκηση? Το Μακούκα. Εγώ? Ναι, εσύ. Την ξέρεις την άσκηση? Θα συνεχίσουμε αύριο. Περάστε όλες έξω για διάλειμμα. Τη γλίτωσες, σου φέρε γούρι μιλίκα. Νίκα, εσύ περίμενε, θέλω να σου πω για το τελευταίο διαγώνισμα. Κόντογλου, κλείσε την πόρτα πίσω σου. Μάλιστα. Τι θέλετε, κύριε καθηγητά? Πιστεύω πως έγραψα καλά στο διαγώνισμα. Καλά τα πήγες. Το διαγώνισμα ήταν πρόσχημα. Ήθελα να μιλήσουμε οι δυο μας. Για ποιο πράγμα? Η Ζωή, η Δεσποινής Μαδρά, μου είπε ότι μιλήσατε για εκείνο το βράδυ. Ποιο βράδυ? Έλα, μην κάνεις.